Το σημερινό συνέδριο είναι ένα πολύ σημαντικό event για τα Χανιά και για την Κρήτη συνολικά. Γίνεται σε μια περίοδο που ουσιαστικά ολοκληρώνεται μια εξαιρετικά καλή σεζόν για όλη την Ελλάδα και ειδικά για τα Χανιά. Μια σεζόν η οποία κλείνει σιγά σιγά με το 9μηνο να παρουσιάζει μια αύξηση επισκεψιμότητας στο αεροδρόμιο των Χανίων 13% συνολικά σε σχέση με το 2019 και μια αύξηση πτήσεων της τάξης του 18,5%. Ένα success story το οποίο δεν έγινε τυχαία, έγινε με ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο και πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης, με τη συνεργασία φυσικά όλων των φορέων που ασχολούνται με τον τουρισμό. Και είμαστε σε ένα μετέχνιο, θα έλεγα πια, όπου πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε για να βλέπουμε για την επόμενη μέρα. Μια επόμενη μέρα που έχει πολλές προκλήσεις, έχει πολλά σημαντικά θέματα να λύσουμε, να κοιταχτούμε στον καθρέφτη με ειλικρίνεια και να αντιμετωπίσουμε και όσα θέματα έχει και όσα προβλήματα έχει ο ελληνικός τουρισμός, γιατί δεν είναι όλα ρόδινα όπως καταλαβαίνετε στον ελληνικό τουρισμό. Σήμερα θα ακούσουμε απόψεις ειδικών ανθρώπων από το εξωτερικό αλλά και ανθρώπων από εδώ τον τόπο μας, οι οποίοι έχουν να μας πούν πολύ καλά παραδείγματα και πολύ καλές πρακτικές που έχουν ακολουθήσει στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, που είναι ο μεγάλος στόχος για τον ελληνικό τουρισμό την επόμενη δεκαετία. Και νομίζω ότι μόνο χρήσιμα πράγματα έχουμε να πούμε και να ακούσουμε σήμερα. Τώρα, ξέρουμε ότι δεν έχουν υποδοθεί οι επαγγελματικοί κατεμετέρειες χαμηλικός τους για την επέκταση της τουριστικής περιόδου. Θέλω να μας πείτε ποιο είναι το επόμενο βήμα, ποια είναι η επόμενη στόχευση προς αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, η επιμήκυση της περιόδου και η χειμερινή περίοδος είναι ένας στρατηγικός μας στόχος, τον οποίο έχουμε αρχίσει να το δουλεύουμε πολύ συστηματικά από πέρυσι. Είναι ένας στόχος του ελληνικού τουρισμού συνολικώς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά από πέρυσι έχουμε αρχίσει να τον δουλεύουμε σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι να μπορέσουμε να προβάλλουμε την Ελλάδα και ως χειμερινό προορισμό στο εξωτερικό. Ο ΕΟ, όταν έλαβε αυτή τη δουλειά πέρυσι, τη συνεχίζει και φέτος. Με επιτυχία πρέπει να πω στο κομμάτι της προβολής. Και το δεύτερο κομμάτι αφορά ουσιαστικά την παροχή κινήτρων στις αεροπορικές εταιρείες και στους tour operators, μεγάλους και μικρούς, προκειμένου να συνεχίσουν πτήσεις και να φέρνουν επισκέπτες και το Νοέμβριο-Απρίλιο, που είναι η περίοδοι αγώνες, θα έλεγα, του ελληνικού τουρισμού, αλλά και στη διάρκεια του χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ανακοίνωσε πολύ συγκεκριμένα κίνητρα για τις αεροπορικές εταιρείες, όλες, όχι μόνο σε χαμηλού κόστου. Έχουμε ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου και τις συζητήσεις. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, πρέπει να σας πω. Έχουμε ακόμα αρκετή πορεία μπροστά μας. Και νομίζω σε 2-3 εβδομάδες θα έχουμε να σας πούμε πολύ περισσότερα για το πώς πήγαν και για ένα σύνολο, αν θέλετε, απαντήσεων που πήραμε, αλλά και συγκεκριμένων δράσεων που πρέπει να γίνουν για να ενισχύσουμε το χειμερινό τουρισμό. Επειδή είπατε για προβλήματα στον τουρισμό που έχετε διαπιστώσει και πρέπει να κοιταχτείτε στον καθρέφτη κτλ., σε τίτλους τα 2-3 πρώτα που πρέπει να προσεγγίσετε, ποια είναι? Σε τίτλους. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι το πρώτο εργαζομένο στον τουρισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είδαμε φέτος, θα το έχουμε και του χρόνου. Το δεύτερο θέμα που έχουμε είναι πώς θα συνδυάσουμε την τουριστική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική ευαισθησία και την περιβαλλοντική προστασία, που είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα και αφορά όλες τις περιοχές της χώρας. Και ένα τρίτο εξίσου σημαντικό θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε χωρική και χρονική διάχυση του τουριστικού προϊόντος. Πώς δηλαδή περισσότερες περιοχές θα ωφεληθούν από τον τουρισμό για περισσότερο χρόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στοίχημα δεν αφορά μόνο την Κρήτη, προφανώς, αφορά όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα αντιμετωπίσουμε με πολύ μεγάλη, θα έλεγα, προσοχή και τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια. Λέτε λοιπόν ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεων με τις αεροπορικές εταιρείες, που σημαίνει ότι η στόχευση πάει για την επόμενη χειμερινή σεζόν. Η στόχευση ξεκινάει από τώρα και πάει και για την επόμενη σεζόν, φυσικά. Εμάς έτσι κι αλλιώς η δουλειά που κάνουμε είναι μακροπρόθεσμη ορίζοντα και μεσοπρόθεσμη. Έχουμε και μεσοπρόθεσμους στόχους και μακροπρόθεσμους στόχους. Νομίζω ότι σιγά σιγά κάποιες από αυτές θα τις πετύχουμε. Κάποιες μπορεί να μην τις πετύχουμε, αλλά αυτό είναι στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνουμε.